Γεια χαρά, είμαι ο Γιώργος Αδαμίδης και σήμερα θα σας μάθω πώς να κάνετε τόμπογκαν. Το τόμπογκαν γενικότερα σαν κόλπο θυμίζει την αίσθηση ότι σκοπεύεις με ένα όπλο και αυτός είναι ο λόγος που λέγεται τόμπογκαν. Ουσιαστικά γυρνάς το χέρι σου, πιάνεις τη σέλα και πιέζεις όσο πιο πολύ κάτω μπορείς και σου δίνει την αίσθηση ότι οπλίζεις κάπως. Το πρώτο βήμα για να μάθουμε τόμπογκαν πρέπει να είσαι άνετος με το να αφήνεις το χέρι σου από το τιμόνι και να πιάνεις όσο πιο πολύ μπορείς τη σέλα. Σε αυτό εδώ το σημείο πιο πολύ. Το δεύτερο βήμα είναι σιγά σιγά με κάθε μπάνιχο και κάθε προσπάθεια που θα κάνουμε να πηγαίνουμε το τιμόνι όσο πιο κοντά γίνεται προς τη σέλα. Να το στρίβουμε από τη μεριά που μας βολεύει πάντα εννοείται και να το φέρνουμε στην ίδια ευθεία με τη σέλα. Το τρίτο βήμα είναι και το πιο εύκολο απ' όλα, γιατί άμα έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να κάνουμε το τόμπογκαν καλά στην ευθεία, μετά το μόνο που μένει είναι να προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο nose dive γίνεται, έτσι ώστε να φαίνεται πιο ωραίο και πιο tweet. Το τόμπογκαν είναι ένα από τα κόλπα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθεις και bar spin, γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ στην κίνηση του να αφήνεις το χέρι σου από το τιμόνι και να υπάρχει μία κίνηση μπροστά σου, οπότε βοηθάει πάρα πολύ και στο bar spin και είναι ένα κόλπο το οποίο είναι από πολύ παλιά, από τα trails, από ράμπες. Έχει πάρα πολύ ωραίο feeling και μπορείς να το κάνεις και από grinds και από 180s και από 360s αν είσαι καλός, από παντού. Ελπίζω να σας βοήθησε αρκετά να μάθετε το τόμπογκαν. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, το κάνω τα τελευταία 9 χρόνια. Ελπίζω να σας βοήθησα και να σας αρέσει και εσάς το ίδιο. Peace. Όχι. Τι έριξε, είχε κροτίδα. Είχε κροτίδα.